και ο Τσίπρας πέρασε την πόρτα του Ορίου Πάγου. Στον Τανά συνδεθήκαμε λίγο πριν τις 9. Θα το σχολιάσουμε αυτό όπως και τα υπόλοιπα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας μαζί με τον Κώστα Κατσαφάδο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά, τον Πάνο Σκουλέτη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Επικρατείας. Δεν ξέρω πού θα κατέβετε, αν είναι να ανακοινώσουμε αυτό, κύριε. Στο βόρειο τομέα. Στο βόρειο τομέα, ωραία. Στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Και κύριε Ανάντη Γιαννακοπούλου, βουλευτής Πασόκ Κινάλ, στον δυτικό τομέα της Αθήνας. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Αρχίζουμε και λέμε τις περιφέρειες, κύριε Υφυπουργέ, γιατί είμαστε εντελώς στην όχι τελική ευθεία, για να μην υπερβάλλουμε. Αφού μύρισε εκλογές, όπως αλλά είπε μύρισαν και ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Το θέμα είναι και πώς θα πάμε μέχρι εκεί, σε τι κλίμα θα πάμε. Να ξεκινήσουμε ανάποδα από τον κύριο Σκουρλέτη, γιατί έχουμε τελευταία είδηση λοιπόν με τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στον Αρεοπάγο. Να μας πείτε τι ακριβώς ζητάτε από τον κύριο Ντεροκιάκο και από την δικαιοσύνη συνολικά να πράξει σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το αυτονόητο σήμερα. Δηλαδή έχουμε αλλεπάλληλες αποκαλύψεις, στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, που αφορούν έναν καταιγισμό παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, τώρα της αστυνομίας προημερών, συνεργατών του Πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις από τον προηγούμενο Αύγουστο μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση κρύβεται. Έστησε μια εξεταστική επιτροπή η οποία δεν φώτισε τα πράγματα. Έχει αποκρύψει βασικούς μάρτυρες αυτής της υπόθεσης που δεν έχουν καταθέσει. Αναφέρομαι στους ιδιώτες επιχειρηματίες. Αυτό πόσο είδε τους έκρυψε? Δεν ήρθανε να καταθέσουν. Μπορούσαν να τους πιέσει να έρθουν. Βεβαίως. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Υπήρχε. Μέσω της επιτροπής της συγκεκριμένης διαφάνειας. Και στην επιτροπή. Βεβαίως, ναι. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και στην εξεταστική επιτροπή θα μπορούσαν να έρθουν. Δεν κληθήκαν. Η πλειοψηφία. Έχει λίγο νομίζω και άλλη ισχύ από το. Μα ήταν κρίσιμα πρόσωπα. Ήταν κρίσιμα πρόσωπα τα οποία εμπλέκεται το όνομά τους σε αυτή την υπόθεση. Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ποιο είναι το ηθικό, για παράδειγμα, των ενόπλων δυνάμεων αυτή τη στιγμή? Αν ξέρουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ότι η ηγεσία παρακολουθείται. Τι συμβαίνει, η ίδια η κυρία Βλάχου, η οποία υπογράφει για τις παρακολουθήσεις, η οποία χωρίς να γνωρίζει, ξέρετε, κάθε φορά το όνομα, διότι εδώ πρόκειται ένα απλό νούμερο όπου δίνει την εντολή. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι γκρίζο. Δηλαδή παρακολουθώ κάποιον που μου το εισηγείται ή για κάποιους λόγους που ισχυρίζεται ότι είναι εθνική, δεν γνωρίζω τους λόγους και δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Άρα εδώ πέρα το σύστημα είναι διάτρητο. Ναι. Δηλαδή πράγματα τραγελαφικά, αλλά κατ' ουσίαν τραγικά που καταρακώνουν την έννοια της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος. Άρα δεν θα έπρεπε από μόνη της η δικαιοσύνη να έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα και να μην κλωθογυρίζει, όπως είπε ο κ. Τζαβάρας προημερών, υπουργός, βουλευτής από την Νέα Δημοκρατία. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας έπραξε το αυτονόητο. Θα συνδεθούμε και σε λίγο ζωντανά με τον Άρεο Πάγο όταν τελειώσει η συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον κ. Γιάκο και από ό,τι μας είπε ο Γιάννης Φασουλάς θα κάνει κάποιες δηλώσεις. Να πάμε στον κ. Κατσαφάδο και πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, να θυμίσουμε και υπουργός Ναυτιλίας ο κ. Κατσαφάδος πέραν του αξιωματικού του βουλευτή. Σήμερα 5 Δεκεμβρίου που κοιτάζω το ημερολόγιο. Είναι ακριβώς 4 μήνες μετά από την παρέτηση του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Κοντόλαδου. Το θυμάμαι, γιατί ήταν τις πρώτες μέρες των διακοπών μου τότε, τον Αύγουστο, και ξαφνικά. Έγινε 5 Αυγούστου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουν περάσει 4 μήνες. Δεν έχω την αίσθηση ότι αυτό το όλα στο φως έχουν έρθει τόσα πολλά πράγματα στο φως. Δηλαδή, δεν έχουν αίσθηση ότι έχουμε γίνει σοφότεροι πολύ σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, ξέρουμε ποιος παρακολουθούσε, ποιος είχε το κέντρο, ποιος είχε το λογισμικό, γιατί το είχε, πώς το αξιοποιούσε. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν απαντηθεί. Να αποσυνδέσουμε λίγο γιατί υπάρχουν. Όπως είπε ο κ. Σκουρλέτης, δεν υπάρχουν αποκαλύψεις, υπάρχουν δημοσιεύματα, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις βέβαια από των δημοσιευμάτων αυτών, αυτά που γράφουν. Κοιτάξτε να δείτε, στις 5 Αυγούστου υπήρχε η παρέτηση του κ. Δημητριάδη και του διοικητή της ΕΕΠ. Και αυτό έγινε γιατί μία μέρα πριν ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε ότι παρακολουθείται το κινητό τηλέφωνο του αρχηγού, του νυν αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη. Όπου του νυν αρχηγού της αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη. Λοιπόν, που ενώ τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ήταν καθόλου ανώμημοι έτσι όπως είχε οριοθετηθεί όλη αυτή η διαδικασία, παρόλα αυτά όμως πολιτικά δεν ήταν σωστό.
Υπήρξαν αυτές οι παραιτήσεις. Αναλήφθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία και η επιχειρησιακή ευθύνη, αλλά και η πολιτική ευθύνη. Ναι. Η κυβέρνηση κατέθεσε κάποιες προτάσεις. Περιμέναμε και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από όλα τα κόμματα να υπάρξουν κάποιες προτάσεις γύρω από αυτό το θέμα. Άνοιξε πιο νωρίς η Βουλή, έγινε η Εξεταστική Επιτροπή. Έχει συγκληθεί και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εκεί πήγε και ο κ. Δημητριάδης και συνομίλησε με τους υπευθύνους εκεί. Και πλέον έχουμε καταθέσει και ένα νομοσχέδιο όπου προσπαθούμε όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες είχαν σχέση με τη λειτουργία της ΕΕΠ και ό,τι έχει να κάνει με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, νομοθεσίες οι οποίες υπάρχουν και ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει από το 1994. Έτσι. Να μπορέσουμε να τα εξυγχρονίσουμε και να δημιουργήσουμε τέτοιες δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην επαναληφθούν ξανά αυτά τα λάθη τα οποία γίνανε κατά τη διαδικασία της επισύνδεσης του κινητού τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη. Θεωρείτε ότι δεν πρέπει, είναι αυτά αρκετά, δεν πρέπει να δοθούν απαντήσεις? Θα το επαναλάβω το ερώτημα του Κώστα. Έχουν περάσει μήνες. Ανοίγει βεντάλια, είτε τώρα ζητάμε αποδείξεις είτε όχι, είναι όντως δημοσιεύματα, αλλά είναι δημοσιεύματα από αρκετούς δημοσιογράφους και από αρκετές και καλές εφημερίδες, για να το θέσουμε έτσι. Κάνουν καλή δουλειά ούτως ή άλλως, γιατί να αμφισβητούμε αυτό το ένα και να μην αμφισβητούμε το άλλο το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Αναρωτιόμαστε λοιπόν. Βλέπουμε δύο διαφορετικά πράγματα, κυρία Βίδου. Το ένα έχει να κάνει με την παρακολούθηση του κινητού του κ. Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που κακώς έγινε η παρακολούθηση του κινητού του κ. Ανδρουλάκη, και το άλλο έχει να κάνει. Ο Ανδρουλάκης περιμένει το λόγο, για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν. Το άλλο, ακόμα δεν έχει πάρει και απάντηση. Το άλλο σε σχέση με όλα αυτά τα δημοσιεύματα είναι ότι κάποιοι ιδιώτες είχαν ένα κακόβουλο λογισμικό των Predator και κάναν κάποιες παρακολουθήσεις. Όλα αυτά θα εξεταστούν από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση ζητάει από τη δικαιοσύνη να τρέξει γρήγορα να μπορέσουν να αποδειχθούν πράγματα. Άλλο το ένα κομμάτι όμως και άλλο το άλλο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ασχοληθεί αν κάποιος ιδιώτης έχει ένα κακόβουλο λογισμικό. Γι' αυτό ασχολείται η δικαιοσύνη και το τι έκανε η κυβέρνηση. Θεσμικά είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της ΕΕΠ και αν παρακολουθούσε η ΕΕΠ κάποιους ανθρώπους. Δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε κάποιους άλλους πριν τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ με τον κύριο Ανδρουλάκη πρέπει να σου πω, ούτε αυτό είμαι σίγουρος το καταλάβει. Το κακός που λέτε εσείς και η κυβέρνηση συνολικά. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα παράδειγμα κάθε υπερβολή. Έχει έρθει λοιπόν μια ξένη μυστική υπηρεσία και έχει πει: έχω πληροφορίες ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλεί με τον Κιμ Γιονγκούν της Βόρειας Κορέας. Και πιστεύω ότι πρέπει να παρακολουθεί. Εσείς δεν ξέρετε αν ήταν πράγμα τον Κιμ Γιονγκούν ή κάποιος άλλος. Κάθε υπερβολή πάντα μιλάω. Αυτό το οποίο λέτε, κύριε Παπαχλιμπίτζο, είναι η αρχική συζήτηση η οποία είχε γίνει όταν είχε αποκαλυφθεί ότι παρακολουθείτε το κινητό του κ. Ανδρουλάκη. Εμείς θεωρούμε ότι όλοι οι πολίτες υπόκεινται το ίδιο απέναντι στον νόμο και αν υπάρχουν περιπτώσεις όπου ακόμα και βουλευτές και πολιτικά στελέχη, όπως υπήρχαν πολιτικά στελέχη και κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κ. Πιτσόρλας, ο οποίος παρακολουθεί το, γιατί φυσικά ο άνθρωπος δεν αποδείχθηκε κάτι, έτσι, δεν το κατηγορώ αυτό. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Προφανέστατα, αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, οφείλει και πρέπει να παρακολουθούνται και υπουργοί και βουλευτές και οποιοδήποτε πολίτης ο οποίος λειτουργεί εις βάρος της πατρίδας, εις βάρος της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι ήταν πολύ χαλαρό το πλαίσιο μέσα από το οποίο, και αυτό ανάγνωσε και ο Πρωθυπουργός μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, ήταν χαλαρό το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα μπορούσε ένας πολιτικός να παρακολουθεί. Τώρα, με τον νόμο τον οποίο φέρνουμε, μέσα από το καινούριο πλαίσιο στο οποίο θα κινούνται όλα αυτά, απαιτείται η υπογραφή και η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Βουλής για να παρακολουθεί ένας βουλευτής. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας. Υπήρχε αυτό, αλλά είχε πέσει σαν δάνεια. Επίσης, ούτε εσείς το εφαρμόζετε. Είχε εφαρμοστεί. Ούτε εσείς το εφαρμόζετε. Είχε εφαρμοστεί όταν ήταν Πρόεδρος Βουλής ο Νίκος Βούτσης. Από εκεί και πέρα, να σας θυμίσω. Και να σε ενημερώσω, μάλλον ότι πλέον από πλημέλημα γίνεται κακούργημα η χρήση κακόβουλων λογισμικών στη χώρα μας. Και επίσης γίνεται πλημέλημα η κατοχή κακόβουλων λογισμικών, ενώ κάποιος θα μπορούσε να κατήχει ένα κακόβουλο λογισμικό και να μην δώσει καμία αναφορά στη δικαιοσύνη. Προσπαθούμε λοιπόν και αυστηροποιούμε το πλαίσιο, το αυστηροποιούμε νομίζω σε έναν πάρα πολύ σημαντικό βαθμό, ούτως ώστε να μην ξαναταλαιπωρηθεί η ελληνική κοινωνία και να μην μπορούν να υπάρχουν χαραμάδες και να δημιουργείται πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις επικοινωνίες του κόσμου. Κύριε Γιαννακοπούλου, σε όλα αυτά, για όλα αυτά. Εμείς ξέρετε από την πρώτη στιγμή, ήδη από τον Αύγουστο, όταν έσκασε το ζήτημα της παρακολούθησης, της παράνομης και αντισυνταγματικής παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως βεβαίως λένε όλοι οι συνταγματολόγοι, πλην του κυρίου Γεραπετρίτη. Είχαμε πει λοιπόν από την πρώτη στιγμή ότι αυτό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι προσωπικό του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήταν ένα θέμα δημοκρατίας. Και κάποιους μήνες μετά,
με τα δημοσιεύματα τα οποία βγαίνουν διαρκώς στην φόρα για ένα τσουνάμι παρακολουθήσεων προσώπων. Πολύ σοβαρές καταγγελίες, μένει να αποδειχθούν, όμως είναι πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες. Αποδεικνύεται αυτό το οποίο λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Και που η κυβέρνηση μας είχε χλεβάσει, είχε προσπαθήσει να το υποτιμήσει, είχε πει ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, κανένας βεβαίως. Βεβαίως και όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, όμως ειδικά και τα πολιτικά πρόσωπα, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες ακόμα δικλείδες ασφαλείας. Και έρχεται τώρα και κάνει 180 μοίρες στροφή η κυβέρνηση και λέει: ναι, βεβαίως, και φέρνει στο νέο νομοσχέδιο ασφαλιστικές δικλείδες. Όταν έλεγαν τελείως διαφορετικά πράγματα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι το εξής όμως. Το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι τόσους μήνες μετά, ακόμη δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση στα βασικά ερωτήματα. Και τα βασικά ερωτήματα είναι ποιος και γιατί παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ποιος κατέχει το Predator στην Ελλάδα, το είχαμε θέσει και αυτό και απάντηση δεν πήραμε, και αντί να υπάρξει μία πραγματική, ειλικρινής προσπάθεια να χυθεί άπλετο φως παντού, από τη μεριά της κυβέρνησης είδαμε ακριβώς το αντίθετο. Είδαμε μία προσπάθεια να υπάρχει συσκότηση. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί και στην Εξεταστική Επιτροπή ουσιαστικά αυτό το οποίο έγινε ήταν μία τρύπα στο νερό. Δεν κλήθηκαν κανένα πολιτικό πρόσωπο από αυτά τα οποία φαίνεται να είχαν εμπλοκή. Αντιθέτως, ο μόνος ο οποίος κλήθηκε ήταν το θύμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και όλοι κρύφτηκαν πίσω από το απόρριτο. Και αυτό βλέπουμε να συνεχίσει να γίνεται. Yeah. Αν είχε πραγματική βούληση η κυβέρνηση, θα μπορούσε όλες αυτές τις δυσκολίες ο κύριος Μητσοτάκης να τις είχε άρει με βάση τον νόμο της ΕΕΠ που του έδινε τη δυνατότητα να άρει το απόρριτο. Και κυρίως έρχεται αυτή την εβδομάδα ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Ένα νομοσχέδιο για την ΕΕΠ, την αναδιάρθρωση της ΕΕΠ. Ναι. Καλοδεχόμενο και πολύ σημαντικό. Και έρχεται μετά από την πίεση, η οποία ασκήθηκε, και μετά από το τσουνάμι των νέων καταγγελιών, οι οποίες υπάρχουν. Λύνει όμως τα πράγματα? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει απαντήσεις? Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δυστυχώς, ενώ περιμέναμε μια γενναία, περιμέναμε θαραλέα μέτρα για την αναδιάρθρωση της ΕΕΠ, αυτά τα οποία βλέπουμε είναι ουσιαστικά μία από τα ίδια. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Για αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Γιαννακοπούλου, επειδή είχε και μία θετική άβρα η πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη απέναντι στο νομοσχέδιο, πέρα από τις επιμέρους παρατηρήσεις που έκανε, μου είχε δημιουργηθεί απορία. Τώρα την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο. Το Πασόκ κίνημα αλλαγής στην κατάρθρωψη φορεία, αν πάμε σε αυτή, θα ψηφίσει κάποια από τα άρθρα? Ακούστε, όποια μέτρα και άρθρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, εμείς ως Πασόκ πάντα σε όλα τα νομοσχέδια, όχι απλά σε αυτό, ό,τι είναι προς τη θετική κατεύθυνση το υπερψηφίζουμε, ό,τι είναι προς την αρνητική βεβαίως το καταψηφίζουμε. Όλα αυτά βέβαια θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα το αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα όταν θα κάνει το συντονιστικό της. Όμως, ενώ όπως σας είπα πιο πριν, περιμέναμε μια πιο θαραλέα και γενναία κίνηση, προκειμένου βεβαίως και να λειτουργεί σοβαρά η ΕΕΠ όπως πρέπει να λειτουργεί, όταν μάλιστα έχουμε και εθνικούς κινδύνους απέναντι από τη γείτονα χώρα, απ' την άλλη χρειάζεται και μια σοβαρή προστασία των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων. Όταν λοιπόν συνεχίζει να υπάρχει ότι μετά από 3 χρόνια μπορεί να ενημερωθεί για το χρόνο και όχι για την αιτία της παρακολούθησης ο παρακολουθούμενος, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν λύνει επί της ουσίας κάτι. Όταν η ΑΔΑΕ, που είναι η αρμόδια αρχή, μένει εκτός και δεν έχει κανέναν ουσιαστικό λόγο, νομίζω ξανά καταλαβαίνετε ότι επί της ουσίας δεν γίνεται κάποια σοβαρή και ουσιαστική δουλειά. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα που πρέπει να λυθούν. Είπε η κυβέρνηση, περιμένουμε να δούμε, ότι θα λάβει υπόψη πολλές από τις παρατηρήσεις. Αναμένουμε να δούμε. Έτσι όπως πάντως είναι, όπως κατατέθηκε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο, έχει πάρα πολλά λάθος ζητήματα, πάρα πολλές, αν θέλετε, μεσοβέζικες ή λάθος απαντήσεις στα μεγάλα ζητούμενα, και δεν, σίγουρα δεν μπορεί επί της αρχής να υπερψηφιστεί. Ναι. Επιτρέψτε μου απλά να πω ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο μέσα σε ένα αρρωστημένο και ένα τοξικό κλίμα, το οποίο έχει να κάνει με όλη αυτή τη συσκότηση και με το γεγονός ότι δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Περιμένουμε λοιπόν και καλούμε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να δώσουν απαντήσεις πάνω στα κρίσιμα ερωτήματα, και βεβαίως περιμένουμε από τη δικαιοσύνη να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο ήδη από το καλοκαίρι. Έχουν περάσει πάνω από 3-3,5 μήνες και ακόμα δεν έχουμε καμία απάντηση για το τι κινήσεις έχουν γίνει. Να δώσω 2 απαντήσεις, γιατί έκανε 2 ερωτήματα, κυρία Γιαννακοπούλου, και να κάνω και να πω και κάτι γενικό σε σχέση με την τοποθέτησή της. Πρώτον, γιατί παρακολουθεί το Ανδρουλάκης? Μπορούσε να πάει ο κ. Ανδρουλάκης, κ. Γιαννακοπούλου,
και στο διοικητή της ΕΥΠ, αλλά και ο κ. Γεραπετρίτης τον είχε καλέσει. Μα καλείτε, μας καλείτε να αφήστε. Παρανομήσουμε. Αφήστε. Μα εσείς οι ίδιοι όχι, αυτό το δεν πρέπει παράνομο. Να παρανομήσει η κυβέρνηση. Κύριε όχι, Κατσαφάδο, αφήστε με να ολοκληρώσω. Εγώ σας άκουσα. Ακούστε με, κύριε Γιανακοπούλου, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Να σας απαντήσω τότε κι εγώ, παρακαλώ. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που κάνετε είναι μας καλείτε να παραβούμε τον νόμο που εσείς θεσπίσατε. Ακούστε, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι κάνετε, αλλά σας παρακαλώ να τοποθετηθώ και μετά πείτε πάνω σε αυτό το οποίο θα πω. Λοιπόν, λέει η κυρία Γιαννακοπούλου, μα ζητάτε να παρανομήσουμε. Όχι, ζητάτε από την κυβέρνηση που απαγορεύεται να δημοσιοποιηθεί ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείται όποιος πολίτης, γιατί πολίτης είναι και ο κύριος Ανδρουλάκης, να παρανομήσει η κυβέρνηση. Αν θέλει λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να πάει στο διοικητή της ΕΥΠ ή να πάει στον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε αρμοδίως μετά. Τελικά από τα... ήξερε ή δεν αφήστε ήξερε ο κύριος Γεραπετρίτης. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Αποφασίστε, γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι τελικά δεν ήξερε. Δεύτερο, δεν σε ό,τι έχει να κάνει με το Predator. Για να τελειώνουμε. Δεν ξέρω εγώ προσωπικά ποιος έχει το Predator. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που είναι αρμόδια και θα το ανακαλύψει. Με ένα πράγμα. Η Ιντελέξα το έχει. Ένα πράγμα. Γνωστό. Η Ιντελέξα, πάλι δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι γνωστό. Δεν ξέρω. Θα μου επιτρέψετε σχολέτη, να απαντήσω. Όχι, λέω, αυτό είναι γνωστό. Γνωστό λέω... Αυτό το οποίο ξέρω. Το ξέρουν όλοι αυτό. Αυτό το οποίο ξέρω. Αυτό το οποίο λέτε και το έχω διαβάσει κι εγώ και το οποίο το λέτε κι εσείς από αυτά τα οποία έχετε διαβάσει. Μα το εμπορεύεται αυτό το οποίο... η συγκεκριμένη εταιρεία. Σκορδιατή, δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Αυτό λέω. Λοιπόν, η δικαιοσύνη. Αναρωτήθηκε η κυρία Γιαννακοπούλου ποιο έχει το Predator. Αυτό το οποίο ξέρω όμως είναι ότι η κυβέρνηση και καμία κρατική υπηρεσία δεν έχει το Predator. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη, από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Και να πω και κάτι γενικό. Και να πω και κάτι γενικό σε σχέση με αυτά τα οποία είπε η κυρία Γιαννακοπούλου. Κοιτάξτε να δείτε. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι μια υπηρεσία η οποία έχει στο ιστορικό της πολλές και σημαντικές επιτυχίες για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτές οι συζητήσεις κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνονται με γνώμονα και με λογική πώς μπορούμε να έχουμε μικροκομματικά ή μικροπολιτικά ωφέλη. Καθόμαστε λοιπόν και κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σήμερα για το πώς πρέπει να λειτουργεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σας λέω λοιπόν ότι από το 1994 μέχρι σήμερα το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται διασφαλίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των επικοινωνιών των πολιτών, αναδιαρθρώνει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, βάζοντας ως προαπαιτούμενο ο κάθε διοικητής να είναι ή διπλωμάτης ή απόστρατος στρατιωτικός, δημιουργεί ακαδημία στελεχών, δημιουργεί μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου για να μην υπάρχουν φαινόμενα παράτυπης συμπεριφοράς των στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τομές, καινοτομίες, πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ. Και φτιάχνει ένα πλαίσιο ακόμα με μεγαλύτερες δικλείδες σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολιτικούς. Αλλά είναι προφανές, κυρία Γιαννακοπούλου, και λέω αυτό και κλείνω, ότι αν ένας άνθρωπος παρακολουθεί τον... Πάμε σε μένα. Αν η ή σε εσάς ακόμα. Αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για το χύψη λόγο παρακολουθούσε το κινητό μας τηλέφωνο ή ερχόμουν σε μία επαφή εγώ με κάποιον ο οποίος είναι κακοποιός, χωρίς να το γνωρίζω προφανώς, και είχα μία τηλεφωνική επικοινωνία. Συγγνώμη, και αυτή τη στιγμή μας λέτε, κάνετε να κάποια πω. Σύγκριση. Αφήστε που θα να σας πω. Παρακαλούσα να την πάρετε πίσω. Αφήστε να σας πω την πραγματικότητα. Θέλω να καταλάβετε. Και τώρα θέλω να καταλάβετε. Και θέλω για να καταλάβετε. Δεν ξέρω να καταλάβετε. Όχι, θέλω να καταλάβετε. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συνέλθετε. Το ξέρετε. Αυτό είναι αδιανόητο το οποίο προσπαθείτε να κάνετε. Το ξέρετε, αλλά προσπαθείτε. Να μην το, προσπαθείτε να βγείτε έξω από τη λογική και από την κανονικότητα. Πέρα. Λοιπόν, αν εγώ, εν αγνία μου, έρθω σε μια τηλεφωνική επαφή με κάποιον ο οποίος έχει διαπράξει μια σοβαρή ποινική πράξη ή με κάποιον ο οποίος εθνικά λειτουργεί επιζήμια για την πατρίδα μου και μετά παρακολουθείτε λοιπόν και το δικό μου κινητό τηλέφωνο, σαν πολίτη σας λέω. Αφήστε, δεν είμαι πολιτικός, είμαι πολίτης. Παρακολουθείτε το κινητό μου τηλέφωνο. Εφόσον δεν θα υπάρξουν στοιχεία, θα πάψει να παρακολουθεί. Τι με ενδιαφέρει εμένα αν και παρακολουθεί κάποιον το κινητό μου τηλέφωνο. Επιτρέψτε μου μπορείτε να μου πείτε. Ποιο είναι το άγχος σας, δηλαδή, ότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι παρακολουθείτε το κινητό τηλέφωνο. Αν παρακολουθείτε το κινητό μου τηλέφωνο ή οι επικοινωνίες μου, αυτόματα εφόσον θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει καμία σχέση, θα σταματήσουν να παρακολουθούν. Άρα ποιος δεν πρέπει να ξέρει ο παρακολουθούμενος. Απλά πρέπει να καταλάβετε όμως, κυρία Μπίδου. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Θέλετε να ανασκευάσετε. Όχι, δεν θέλω να ανασκευάσετε. Να ανασκευάσετε. Όχι, σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Μα τώρα μας λέτε ότι δεν πειράζει και να μας ακούνε. Αυτό είπα. Αυτό καταλάβατε. Ότι κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτό είπατε. Σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό, κύριε Σκουρλέτη. Ότι όταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
παρακολουθεί το τηλέφωνο κάποιου κάτω από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και όταν δεν παρακολουθεί έμεσα και άλλους 50. Και όταν δεν αποδειχθεί. Και όταν δεν αποδειχθεί, κύριε Σκουρλέτη. Και όταν δεν αποδειχθεί ότι συντρέχουν αξιόπινες πράξεις, πάβει να το παρακολουθεί. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί. Αν εσείς συνομιλείτε με έναν έμπορο ναρκωτικών, χωρίς να ξέρετε ότι είναι έμπορο ναρκωτικών. Σας το λέω τόσο απλά. Έρθει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και σας πει: ωραία, κύριε Σκουρλέτη, σας παρακολουθούσαμε γιατί είχαμε μια υποψία ότι ο κ. Κατσαφάρος είναι έμπορο ναρκωτικών. Πώς διασφαλίζεται ότι δεν άπατε να τον ενημερώσετε? Εξηγήστε μου. Εγώ πείτε μπορώ μου να μάθω. Εξηγήστε και εγώ πείτε μπορώ μου να μάθω. Εξηγήστε και εγώ πείτε μου. Μπορώ να μάθω και έχω δικαίωμα. Καταλάβατε να λοιπόν μάθω πόσο σημαντικό. Παρακαλώ τώρα. Καταλάβατε ωραία λοιπόν πόσο τελεία, σημαντικό όμως είναι. Να πούμε και αυτό βάλε τελεία και σα λέω. Καταλάβατε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι. Ωραία, κατάλαβα. Δεν πρέπει να παίζουμε. Κατάλαβα ότι έχετε μια διάθεση να τα δικαιολογήσετε όλα και πολιτικά το καταλαβαίνω γιατί είσαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, όχι εσείς προσωπικά ως κυβέρνηση. Το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπήρξε ενιαίο κέντρο ανάμεσα στην ΕΕΠ και τους ιδιώτες που παρακολουθούσαν για λογαριασμό της ΕΕΠ. Αυτό το λέτε και το ενιαίο κέντρο, αυτό το λέτε ενιαίο κέντρο, και το ενιαίο κέντρο είχε επικεφαλίσει τον Πρωθυπουργό. Ναι, αυτό το λέτε αυτό εσείς. Είναι το μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο. Όχι, αυτό δεν το λένε ούτε δημοσιογράφοι. Το καταλήγετε εσείς ως συμπέρασμα. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο. Πάνω σε αυτό λοιπόν η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει. Κοιτάξτε τώρα, το νομοσχέδιο αυτό το οποίο ήρθε δεν έρχεται να βάλει ουσιαστικές ασφαλιστικές δικλείδες. Διότι διευρύνει και το αντικείμενο της νομιμοποίησης των παρακολουθήσεων. Όλα πια γίνονται εθνικά ζητήματα. Παρακαλώ να το διαβάσετε αυτό το νομοσχέδιο. Να δείτε τους λόγους της παρακολούθησης. Προφανώς και θα το καταγγείλουμε. Διότι ουσιαστικά εισαγάγει μια λογική κατασκοπευτικής δημοκρατίας. Περί αυτού πρόκειται. Εδώ πέρα έρχεται ένα καθεστώς πλέον να εμπεδωθεί. Αυτή είναι η μεγάλη ζημιά στην τρίτη ελληνική δημοκρατία με τα πολιτευτικά που γίνεται επί των ημερών της Πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει τεράστιες ευθύνες. Και τα διαλύει όλα. Χάνουν οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στην ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Ναι. Αυτό είναι το μείζον. Ελάτε, κύριε Γιανακοπούλου. Έχουν ακουστεί πολλά και πραγματικά, κατά την άποψή μου, απολύτως αδιανόητα πράγματα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Κατσαφάδος είναι ότι από τη στιγμή που έληξε από μόνη της η παρακολούθηση του κύριου Ανδρουλάκη τον Δεκέμβρη, άρα προφανώς δεν υπήρχε λόγος να παρακολουθεί το. Αυτό έχει εννοήσει ο κύριος Κατσαφάδος. Άρα δεν χρειαζόταν, η ενημέρωση του μετά. Αυτό μας λέτε με αυτά τα οποία λέτε. Λοιπόν, ακούστε. Από δεν τη μεριά της κυβέρνησης. Ακριβώς αυτό είπα. Σας είπα για τον απλό από πολίτη. Δεν είπα αυτό, κύριε Γιανακόπουλου. Αυτό ακριβώς εννοήσατε. Ότι και είναι αδιανόητα αυτά τα οποία λέτε. Και αυτό το νομοσχέδιο θα ενημερώνει το κάθε πολίτη. Τρία χρόνια μετά. Και σας είπα λοιπόν για το κάθε πολίτη. Δεν είπα αυτό που λέτε. Πάντως να σας πω κάτι, κύριε Υφυπουργέ, επειδή είμαι πολίτης, δεν είμαι πολιτικός. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να ξέρω. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Γιατί σε αυτές τις συνομιλίες εμπλέκονται και άλλοι χιλιάδες εκατοντάδες από το περιβάλλον. Μετά από τρία χρόνια θα μπορείτε να το μάθετε. Μετά από όταν τρία θα έχουν καταστραφεί στο εξάμεινο τα αρχεία της παρακολούθησης, κύριε Κατσαφάδο. Να πάμε στην κυρία Γιανακοπούλου. Γιατί αυτό λέει μέσα το νομοσχέδιο. Έχει να κάνει με τα αρχεία της παρακολούθησης. Μετά από τρία χρόνια. Όχι. Εγώ δεν θέλω λοιπόν μετά από τρία χρόνια να μάθω. Θέλω τώρα. Μία απάντηση στην κυρία Αβίδου. Για να ξέρω τον Λαμπόζο να διαβρίσκει. Αλλά μετά από τρία χρόνια. Κύριε Γιανακοπούλου. Εξής, είναι αδιανόητο αυτό το οποίο βλέπουμε από τη μεριά της κυβέρνησης να προσπαθούν να κάνουν το θύμα θήτη. Να προσπαθήσουν να ενοχοποιούν το θύμα. Γιατί λένε τι δήθεν. Δεν πήγε να ενημερωθεί. Πρώτον, αυτή η διαδικασία ήταν απολύτως παράνομη. Η κυβέρνηση καλούσε με βάση το νόμο που η ίδια θέσπισε να πάει ο Νίκος Ανδρουλάκης και να παρανομήσει, να ενημερωθεί παράτυπα επί της ουσίας, παράτυπα και παράνομα από την ΕΕΠ στο αυτή, στους διαδρόμους για τους λόγους της παρακολούθησής του. Αυτό λοιπόν είναι αδιανόητο. Σας ξαναλέμε ότι υπήρχε νόμιμος τρόπος να άρει το απόρριτο ο κύριος Μητσοτάκης και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η οποία λειτουργεί με απόλυτη μυστικότητα, να υπήρχε ενημέρωση στην αρμόδια επιτροπή θεσμών και διαφάνειας. Γιατί δεν το κάνατε? Αυτός ήταν ο θεσμικός τρόπος. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις εναμαρτίες. Όπως επίσης. Σε 30 δευτερόλεπτα, κύριε Κατσαφάδο. Γιατί για τον κύριο Γεραπετρίτη που είπαν. Έτσι πάει όμως.
Ο κύριος Γεραπετρίτης στην αρχή είπε ότι κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη για να τον ενημερώσει και μετά είπε ότι δεν ήξερε τίποτα. Ωραία. Και αυτό απολύτως απαράδεκτο. Εμείς λειτουργούμε θεσμικά και όλα τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη. Από θύμα σε θήτη δεν θέλουμε να κάνουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης απλά νομίζει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα κερδίσει πολιτικά ωφέλη. Τώρα, για το πόσο διασφαλίζεται. Μην ευτελίζετε τα ζητήματα δημοκρατίας. Το κάνατε από την πρώτη στιγμή. Μην ευτελίζετε τα θέματα δημοκρατίας. Μπορεί να σας βολεύει, αλλά είναι λάθος αυτό που κάνετε. Βοηθήστε μας λίγο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το πόσο διασφαλίζονται τα στεγανά της Επιτροπής Αρχών και Διαφάνειας, δεν χρειάζεται να το πω τώρα εγώ στη Βουλή. Το λένε οι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετείχαν και χρησιμοποιούσαν τα κινητά του. Αφού στο όνομα του απόρριτου. Το λένε οι συνάδελφοι και οι συγκαλύψατε τα πάντα. Οι οποίοι μπαίναν μέσα και συμμετείχαν και μπροστά στην Ελληνική Βουλή. Μπροστά στη Θεσμονική Διαφάνεια. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις. Θα έχουμε χρόνο μπροστά μας να κάνουμε τέτοια. Και νομίζω και Τετάρτη-Πέμπτη θα έχει πολύ ενδιαφέρον ζήτηση στη Βουλή. Νομίζω να είναι δύο μέρες, είπε. Πάντως Πέμπτη θα είναι και σε επίπεδο και πολιτικών αρχηγών, νομίζω, να γίνει αυτή η συζήτηση. Οπότε θα το δούμε, φαντάζομαι, απαντήσεις.